να το εισιτήριο. Ακριβώς. Αυτά, πάρα πολύ ρουλά. Να πάμε για το μέλι τώρα, ε. Πάμε για το μέλι. Λίγο. Τρως μέλι. Πάρα πολύ. Κάνει πάρα πολύ καλό, το ξέρεις. Θα το μάθουμε τώρα. Πάμε λοιπόν. Μέλι, μήλος μάλις. Να, μία σύνδεση με τον κύριο Μάλι μέσω Skype. Α, και δεν είναι μόνος του. Είναι μόνος. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά, τι κάνετε. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Ανδρέα Μάλι από το milloslife.gr. Τι γίνεται, πώς πάει ο καιρός εκεί. Άρα πολύ καλά. Έχουμε δει θερισμούς πάντα. Ετοιμάζεστε, έτσι. Και ποιος είναι δίπλα σου, Ανδρέα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Κωστήλιο Γιάννης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοτρόφων Μήλου του Κοκκιμάδου. Τον έχασα, συγγνώμη, ο πρόεδρος του συλλόγου. Ακούτε. Όχι, τώρα σε ακούω. Πρόεδρος του συλλόγου μελισσοτρόφων. Μελισσοτρόφων Μήλου και Κοκκιμάδου. Μήλου και Κοκκιμάδου. Μάλιστα. Ωραία, να περάσουμε κατευθείαν στον κύριο Κωστούλια, αν δεν σε πειράζει, Ανδρέα. Πολύ για αυτό τα πράγματα. Ωραία, καλό μεσημέρι κύριε Κωστούλια. Καταρχήν πείτε μας πώς είστε οι μελισσοκόμοι στο νησί και στα δύο νησιά μάλλον, αφού είστε αγκαλιά μαζί και τα δύο νησάκια. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είμαι ο Κωστούλιας ο Γιάννης, πρόεδρος καμιά δωδεκαριά χρόνια περίπου. Στα δύο νησιά είμαστε περίπου καμιά σαρανταριά μελισσοτρόφοι, επίσημοι δηλαδή, γιατί είναι και ανεπίσημοι. Όταν έχει ένα-δύο άλλος δεν τον μετράμε πια. Έχουμε περίπου εδώ στο Μήλο γύρω στα 1500 μελίθια και στην Κύμολο περίπου. Ναι, ναι. Θα έχουν καμιά χιλιάδα. Μάλιστα, και η παραγωγή πήγατε να πείτε, παραγωγή. Η παραγωγή πρέπει να βγάζουμε ετησίως, δηλαδή γύρω στους 30 τόνους. Το λιγότερο όταν ο Θεός το θέλει, υπόψη. Μέλι το οποίο καταναλώνεται στα νησιά ή προωθείτε και σε άλλες περιοχές. Και εδώ καταναλώνεται, αλλά και στους τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι εδώ. Κύριε Κωστούλια, μιλάμε για θυμαρίσιο μέλι, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, μιλάμε και για θυμαρίσιο μέλι. Αλλά και για. Έχουμε τριών ειδών μέλι εδώ. Έχουμε το μαγιάτικο ή ποικίλη ανθοφορία, όπως λέγεται. Έχουμε το θυμαρίσιο. Και στη συνέχεια, πολύ αργά, μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, βγάζουμε και πολύ λίγο, αλλά είναι και αυτό μέλι και είναι το ρικίσιο που λέμε. Από τη ρίκα. Από τα ρίκια, ε. Ναι, το ρικίσιο πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι είναι θερμητικά το πιο δυνατό μέλι. Ναι. Τι χρώμα έχει, είναι σκούρο μαύρο το χρώμα του. Ναι, αυτό που είπατε είναι σκούρο μαύρο. Αυτό το δει, δηλαδή μπροστά στο θυμαρίσιο δεν λέει τίποτα σαν χρώμα ή σαν ευρωδία. Αλλά όμως θερμιδικά είναι το δυνατότερο μέλι. Μάλιστα. Κύριε Κωστούλια, τι εισόδημα εξασφαλίζει το μέλι, η παραγωγή μελιού σε ένα μελισσοκόμο σε αυτά τα νησιά. Ξαναεπαναλάβετε την ερώτηση. Λέω, τι εισόδημα εξασφαλίζει η μελισσοκομεία σε έναν μελισσοπαραγωγό της Μήλου της Κοιμόλου. Είναι ικανό να τον κρατήσει μόνο σε αυτή τη δραστηριότητα. Ναι, όταν σας είπα προηγουμένως, όταν ο Θεός θέλει, όταν βρέχει, αυτό μπορεί να γίνει. Α, ναι. Ακριβώς, διότι τα τελευταία χρόνια, τα 10 τελευταία χρόνια, 8 δηλαδή στα 10 χρόνια, έχουμε πάει πολύ καλά. Γιατί χρειάζεστε το νερό, είναι για τη βλάστηση προφανώς, έτσι. Για τη βλάστηση και μόνο γι' αυτό. Εδώ είναι ένα νησί. Η ανιδρία πρώτα-πρώτα αυτό που έχει, βγάζει το θυμάρι. Σωστό. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό. Το συζητάμε με τη Ρένια πάρα πολλές φορές. Έχουμε διαβάσει ούκο λίγα άρθρα γι' αυτό, ότι οι μέλισσες έχουν αρχίσει να έχουν προβλήματα από προσανατολισμού. Υποφέρουν από τέτοιου είδους, πώς να το πω, παρεμβάσεις στο κέντρο του προσανατολισμού τους. Όχι, τελευταία αυτό δεν έχει παρατηρηθεί εδώ πέρα. Είναι υγιή δηλαδή τα μελίσια σας. Είναι υγιή τα μελίσια τους. Ναι, είναι υγιή. Εδώ πρόκειται για ένα νησί, καταλαβαίνετε. Μπορεί μια αρρώστια να έρθει στην υπόλοιπη Ελλάδα ή οπουδήποτε άλλο, αλλά εδώ και πριν να έρθει. Από μόνη του, ας πούμε. Να το προστατεύσει η θάλασσα. Κύριε Κωστούλια, πόσο κοστίζει το κιλό το μέλι σας? Αρχίζει από 12 ευρώ, 15, 16 εκεί. Το κιλό. Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση από μένα. Οι μέλισσες στα δύο νησιά, τι ράτσας είναι? Νομίζω υπάρχουν ράτσες στις μέλισσες, δεν υπάρχουν? Είναι διάφορες οι μέλισσες. Μπορώ να πω ότι οι κορνιδιακές που λέμε, οι κίτρινες αν θέλετε, αυτές είναι που είναι οι περισσότερες εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά και τους δύο, τον Ανδρέα φυσικά.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ανδρέα, θα έχουμε την ευκαιρία μαζί σου να συζητήσουμε τις επόμενες μέρες περισσότερο. Έτσι. Έλα, πάρε ένα μελάκι. Θα δοκιμάσεις μελάκι. Ένα μελάκι. Ωραία. Θα βάλεις μέλους λόγω τα καλά του μελιού, θέλεις. Ναι. Λοιπόν, δίνει ενέργεια στους μυς, διάβγεια στο μυαλό, απολυμμένη και ρυθμίζει το